Παναθηναϊκό κίνημα είναι ένα κοινωνικό κίνημα με φετηρία τον Παναθηναϊκό που στηρίζεται στη τάξη των φιλάθλων του, αλλά στοχεύει να αγκαλιάσει όλη την κοινωνία. Προερχόμαστε από όλα τα κοινωνικά στρώματα και όλα τα ιδεολογικά ρεύματα. Ό,τι μας ενώνει, η αγάπη μας για τον Παναθηναϊκό. Σημαία της προσπάθειάς μας, η διάσωση του γηπέδου του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που κινδυνεύει με αφανισμό. Και αυτό είναι κάτι που δεν επιτρέψουμε να γίνει. Διεκδικούμε θέση στο Δήμο Αθηναίων, έτσι ώστε να το μετατρέψουμε σε αρρωγό τόσο του Παναθηναϊκού όσο και των Αθηναίων γενικότερα, μέρος των οποίων είμαστε και εμείς, αντιμετωπίζοντας τα ίδια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως την έλλειψη ελεύθερων χώρων και πρασίνων. Ο Νίκος σε μία φράση είναι επαγγελματίας, πατέρας τριών παιδιών και κυρίως κάτοικος της Αθήνας και φίλαθλος ομάδας της που είναι ο Παναθηναϊκός. Γνωρίζω την Αθήνα καλά, όχι μόνο γιατί γεννήθηκα, εργάζομαι και εξακολουθώ να ζω σε αυτή, αλλά και για τη θητεία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, που προσέφερε την ουσιώδη εμπειρία, απαραίτητη σε όποιον θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά. Όταν ζητούν από κάποιον να περιγράψει την Αθήνα, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι η λέξη ιστορία. Σημάδια της μπορεί να βρει κανείς σε κάθε γωνιά της πόλης αυτής. Ο Παρθενώνας και το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Ηρώδιο και τα μεγαλοπρεπή κτίρια της Πανεπιστημίου, η αρχαία αγορά και το παλιό εργοστάσιο φωταερίου στον Γκάζι. Κάθε γωνιά της θα ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Η Αθήνα είναι αγαπημένη πόλη και για πολλούς λόγους ακόμη. Για τον πρωινό καφέ πίσω από την παλιά Βουλή, τις βόλτες στα Αναφιώτικα, τα μεσημέρια με καύσωνα στο Εθνικό Κήπο, τα απογεύματα αγώνα στο γήπεδο της Λεωφόρου. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η γειτονιά, η δική σου άνθρωπη. Αυτή και ό,τι από όλοι εμείς που ζούμε εδώ, δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Η Αθήνα είναι μια σύγχρονη μεγαλούπολη και ως τέτοια έχει και πολλές ανάγκες και πολλά προβλήματα που τα βιώνουμε όλοι καθημερινά, είτε ζούμε είτε εργαζόμαστε σε αυτή. Η οικονομική κρίση συνέτεινε σε αυτό βέβαια. Γι' αυτό οι λύσεις δεν είναι απλές. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, οργάνωση, όραμα, μα πάνω απ' όλα συνεργασία. Συνεργασία μεταξύ πολιτών και Δήμου. Συνεργασία μεταξύ των ίδιων των πολιτών. Για μια πιο ανθρώπινη πόλη. Πιο καθαρή, πιο πράσινη. Περισσότερο βιώσιμη για όλους. Το πρόγραμμά μας αντιμετωπίζει ευθέως όλα τα θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Αθηναίο. Ως πολίτες Αθηναίοι και ως φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, θα διεκδικήσουμε τη θέση μας στο Δήμο Αθηναίων στις εκλογές του Μαΐου. Μην ξεχνάμε πως η ιστορία της Αθήνας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ιστορία του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι μετά την κατοχή η ελληνική σημαία υψώθηκε για πρώτη φορά σε αθηναϊκό ιστό στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τα βιώματά μας ως συνεργοί πολίτες και ως φίλαθλοι αποτέλεσαν το ρέθισμα για τη συγκρότηση του Παναθηναϊκού κινήματος. Τα Παναθηναϊκά ιδανικά αποτελούν την έμπνευσή μας. Υπάρχει όραμα και πολλή όρεξη για δουλειά. Η αλήθεια μας θα αποδειχθεί στην πράξη με την παρουσία μας στο Δήμο.